Ράγισαν και οι πέτρες στην παραλία Πατρών, καθώς συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους Αντώνη. Δύο μέρες μετά το τραγικό γεγονός και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα παλικάρι 26 ετών χάθηκε τόσο άδικα και τόσο ξαφνικά. Σαν γαλιά το κύμα, χάδι το νότια, για που το βάλες καρδιά μου, ανοιχτά πόρνια. Η τελευταία πράξη του δράματος παίχτηκε το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στην παραλία Πατρών και όσοι βρέθηκαν εκεί, το μόνο που διάβαζε στα χείλη τους ήταν ένα γιατί. Έφυγες νωρίς, κομματιασμένες υποσχέσεις. Έφυγες νωρίς, χειρονομίες βιαστικές. Έκλεισες σιγά την πόρτα, μήπως με πονέσει. Τραγικές φιγούρες, η οικογένειά του και η αγαπημένη του Βικτωρία, που λήγησαν στο τελευταίο αντίο του Αντώνη. «Αντίο παλικάρι μου», ψιθύριζαν συγγενείς και φίλοι και με δάκρυα στα μάτια προσπαθούσαν να δώσουν κουράγιο στην οικογένεια του Αντώνη και στη σύντροφό του. Έφυγες νωρίς και όλα μείνανε στη μέση. Ό,τι και να πω, ακροβασία στο κενό, τόση μοναξιά. Πιο αστείο να χωρέσει. Ο Αντώνης Καρνάρος ήταν μόλις 26 ετών. Ένα παιδί δραστήριο γεμάτο όνειρα. Διψούσε για ζωή και ζούσε έντονα την κάθε στιγμή. Η αγάπη του όμως για το κυνήγι ήταν και αυτή που δυστυχώς τον πρόδωσε. Το Σάββατο, στην Κάτω Βλασία, ο Αντώνης στην προσπάθειά του να μαζέψει το θύραμά του έπεσε σε χαράδρα χιλίων μέτρων. Για 15 ώρες ο 26χρονος άτυχος κυνηγός, αγνοήτο, όμως λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, εντοπίστηκε από τους ντόπιους. Ήταν τόσο νέος αλλά και τόσο άτυχος. Θα σε θυμόμαστε όλοι για πάντα και η σκέψη μας θα σε συντροφεύει. Θα είμαστε εδώ να δίνουμε κουράγιο στην οικογένειά σου και τη Βικτωρία που τόσο πολύ αγαπούσες. Καλά κυνήγια, Αντώνη, στη γειτονιά των Αγγέλων. Ποιος φωνάζει, ποιος πληγώνει τη σιωπή, τι να θέλει να μου πει, ποιος φωνάζει. Your spirit.